Γεια σας, είμαι η Γαριφαλιά, είμαι η συνιδρύτρια των Three Quarters, ένα από τα πρώτα fully circular και zero waste brands στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε το 2015 με τον αδερφό μου, τον Γιάννη, να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση που στηρίζεται 100% στο circularity. Ήμασταν τότε σε ένα διάλειμμα από την καριέρα μας, όπου είχαμε αποφασίσει να αλλάξουμε κλίμακα και να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο επιχείρησης που τέριαζε με τον τρόπο ζωής μας. Το Three Quarters είναι ένα sustainable, ένα βιώσιμο brand, που στηρίζεται ακριβώς αυτό στο zero waste. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι να ανακυκλώνουμε ρετάλια από τέντες, από την παραγωγή τέντες των τεντάδων. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες καινούριου υλικού που πετιούνται ή που τέλος πάντων δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισής τους. Για να σας δώσω μια εικόνα, εμείς έχουμε ανακυκλώσει γύρω στους 3 τόνους υλικού μέχρι σήμερα και έχουμε υπολογίσει ότι κάθε φορά που αλλάζουμε τέντες μόνο για το Δήμο Αθηναίων, 640 τόνοι καινούριου υλικού πετιούνται στα σκουπίδια, συνήθως στη χωματερή. Επομένως, το όραμά μας είναι να πορευτούμε σαν χώρα κάποια στιγμή σε ένα εντελώς κυκλικό μοντέλο παραγωγής, όπου τίποτα να μην πετιέται και να γίνεται ένα νέο προϊόν. Σαν ένα βιώσιμο brand προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και είναι σημαντικό να ψάχνουμε νέα υλικά και να μαθαίνουμε γύρω από την τεχνολογία των υλικών γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Αποφασίσαμε να μην δουλέψουμε με vegan leather που προέρχεται από το πετρέλαιο για προφανείς λόγους. Όμως δεν επιλέξαμε ούτε και τη λύση του vegan leather που έρχεται από φυσικά υλικά όπως είναι ο ανανάς ή το μήλο. Και αυτό γιατί αυτού του είδους τα φυσικά δέρματα δεν είναι αδιάβροχα, οπότε δεν εξυπηρετεί το δικό μας σκοπό. Καταλήξαμε έτσι να χρησιμοποιούμε ημάντες από hemp, που είναι φυσική κάναβη, με παραγωγή από την Ευρώπη, γιατί ένα κομμάτι για μας της βιωσιμότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το locality, δηλαδή η παραγωγή να ελέγχεται και να μένει όσο πιο κοντά είναι στον χώρο παραγωγής των δικών μας προϊόντων. Είναι δύσκολο να είναι κάποιος 100% zero waste στην προσωπική του ζωή. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να είσαι zero waste brand αντί να ζεις μια καθημερινότητα zero waste. Και αυτό γιατί μπορεί ακόμα και να μην το παρατηρούμε, αλλά σχεδόν ό,τι προϊόν αγοράζουμε που δεν είναι απευθείας από μια αγορά ή απευθείας από μια βρύση, έρχεται σε ένα περιτύλιγμα. Μπορεί να είναι από ένα μικρό περιτύλιγμα, από σοκολάτα για παράδειγμα, μέχρι οποιοδήποτε άλλο προϊόν μπορούμε να φανταστούμε ότι αγοράζουμε. Όμως η Αθήνα έχει τα καλά της. Είναι μια πόλη που στηρίζεται ακόμα σε ντόπιους παραγωγούς και στις λαϊκές αγορές, αλλά και στα εστιατόρια. Είναι κάτι που μπορείς εύκολα να επιλέξεις στο καθημερινό σου γεύμα, που είναι ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής, να είσαι zero waste. Εκεί που βλέπω τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι, και αυτό θέλω πραγματικά να το θίξω, όταν μπερδεύουμε την ανακύκλωση με τη λύση του προβλήματος. Zero waste δεν σημαίνει να πάρω ένα προϊόν, για παράδειγμα, που είναι σε πλαστικό περιτύλιγμα, και μετά να το πάω στην ανακύκλωση, γιατί αυτό έχει από πίσω του ένα κομμάτι διαχείρισης τόσο μεγάλο, τόσο μακρύ, που συνήθως δεν γίνεται καν στην Ευρώπη, που δεν το γνωρίζουμε καθόλου και δεν μπορούμε και να το ελέγξουμε. Η λύση είναι να προσπαθήσουμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω, αγορές προϊόντων που δεν έχουν καθόλου περιτύλιγμα. Ευτυχώς τώρα τελευταία, και είναι και ένα θέμα που μας απασχόλησε και στο Three Quarters, έχουμε επιλογή στο τι είδους ενέργεια μπορούμε να επιλέξουμε, που είναι ένα άλλο κομμάτι της βιωσιμότητας. Υπάρχει ένας χάρτης με zero waste επιχειρήσεις και σημεία που μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τη zero waste πολιτική. Και αυτό γιατί η διαφάνεια είναι ένα πολύ βασικό σημείο για να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα. Γιατί ο τρόπος που ζούμε είναι τόσο περίπλοκος και για να τον αποκωδικοποιήσουμε χρειαζόμαστε και λίγη βοήθεια. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις που είμαστε zero waste,
ή επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές σε zero waste πολιτικές, να ανήκουν σε ένα δίκτυο, να είναι εμφανή σε ένα χάρτη, ώστε το κοινό να μπορεί πολύ εύκολα να μάθει πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι σημαίνει zero waste πρακτική, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, ώστε να είναι πιο εύκολο να εξηγήσουμε τι πάει να πει βιωσιμότητα και τι σημαίνει βιώσιμο brand. Είναι συνηθές το κοινό να πέφτει σε παγίδες greenwashing. Αυτό που ένα δίκτυο από zero waste brands ή επιχειρήσεις γενικότερα που υποστηρίζουν τη zero waste, το zero waste τρόπο ζωής, μπορεί να δώσει στο κοινό, είναι να εξηγήσει ακριβώς ποιες είναι οι συγκεκριμένες πρακτικές που το υποστηρίζουν αυτό. Τι διαφορά έχει το zero waste, η zero waste παραγωγή από μια παραγωγή που δεν είναι zero waste. Μιλώντας για το δικό μας brand, τι σημαίνει παράγω χωρίς να έχω πολλά ρετάλια και αυτά τα ελάχιστα που έχω, πώς τα διαχειρίζομαι και πόσο σημαντικό είναι αυτό για το περιβάλλον και πόσο σημαντικό είναι γενικότερα για την οικονομία το να στηρίξουμε αυτού του είδους τις πρακτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της δικής σας δουλειάς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είμαστε στο Zero Waste χάρτη και ελπίζω να μεγαλώσει, να μεγαλώσει, να μεγαλώσει και να είναι ο πιο σημαντικός χάρτης πορείας μέσα στην Αθήνα.